Καλησπέρα, Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020, το βραδινό μας vlog είναι ωραίο, θεματάρα ίσως θα μπορούσε να το πει κάποιο ή ένα βίντεο που αξίζει να μπει στα σώσ, το οποίο έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε μια καινούρια γνωριμία. Δίνουμε με τα μούτρα ή... Αφορμή για αυτό το θεωρητικό βλογ είναι ένα μήνυμα που μου, στείλει, μου έχει στείλει μια φίλη του καναλιού. Στο οποίο γράφει τα ακόλουθα. Θέκλα μου, θα σε παρακαλέσω να κάνει ένα θεωρητικό vlog, γιατί όταν γνωρίζουμε ένα άτομο, βιαζόμαστε να δούμε πώ μα βλέπει, αν θέλει κάτι ερωτικό, φιλικό ή πιο σοβαρό, για παράδειγμα, σχέση. Τι είναι σωστό, να το παίρνουμε σιγά-σιγά, χωρί να τρογόμαστε από μέσα μα, με θέλει, δεν με θέλει, γιατί το πάει αργά. Είναι η σωστή χρόνη για να εξελιχθεί μια σχέση. Σε ευχαριστώ για όλα τα καλά που μα προσφέρει. Έχετε παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό κάνω περισσότερα θεωρητικά vlogs γιατί θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμα παρά τα vlogs για ιστορίε. Έτσι, όταν κάποιο κάνει ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο ή μου στείλει ένα μήνυμα στα social media το οποίο είναι τέτοιου είδου δηλαδή ερώτημα γενικό και όχι να σου πω την ιστορία μου με 17.000 λέξεις και εσύ μετά να την πεις στο YouTube και πλάκα είπα το 17.000 λέξεις αλλά υπήρξε και email με 3.000 λέξεις και 4.000 λέξεις. Λοιπόν, ε, προτιμώ να φτιάχνω θεωρητικό vlog όπως το σημερινό. Λοιπόν, πώς διαχειριζόμαστε μια καινούργια γνωριμία. Καταρχάς, α, για να ασχοληθούμε με μια καινούρια γνωριμία, με ένα άτομο του φίλου μας ενδιαφέρει, αν είμαστε τεροφιλόφιλες γυναίκες με έναν άνδρα, αν είμαστε τεροφιλόφιλοι άνδρες με μια γυναίκα, αν είμαστε ομοφιλόφιλες γυναίκες με μια γυναίκα, αν είμαστε ομοφιλόφιλοι άνδρες με έναν άλλον άνδρα. Εάν λοιπόν εμ, βρισκόμαστε σε συνθήκη που εμείς είμαστε διατεθειμένοι και ικανοί και έτοιμοι για σχέση, τότε ασχολούμαστε. Εάν δεν είμαστε σε τέτοια συνθήκη, τότε δεν ασχολούμαστε καθόλου. Για παράδειγμα, συνθήκες τις οποίες δεν είμαστε έτοιμοι και δεν είμαστε σε θέση να ασχοληθούμε μια καινούρια γνωριμία. Συνθήκη πρώτη, έχω ήδη σχέση. Είμαι παντρεμένος, είμαι παντρεμένη, είμαι σε σχέση. Άρα όταν έχεις ήδη σύντροφο, κανονικά δεν, δεν ασχολείς σε μια καινούρια γνωριμία είναι λίγο αυτονόητο αλλά χρειάζεται νομίζω να το πω γιατί είπα δει κάποιος και στο playlist μας για την απιστία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι ε, ασχολούνται με καινούριε γνωριμίες πριν τελειώσουν οι προηγούμενες λοιπόν η δεύτερη συνθήκη στην οποία δεν είσαι σε θέση να δημιουργήσεις μια καινούρια γνωριμία και δεν είναι καλή ιδέα να προχωρήσεις σε μια καινούρια γνωριμία είναι όταν μόλις έχεις χωρίσει όταν χωρίσει ένας άνθρωπος, ακόμη και αν το έχει αποφασίσει ο ίδιος να χωρίσει ε, και ξέρει γιατί θέλει να χωρίσει, χρειάζεται να περάσει μία περίοδο πένθους της σχέσης που έχει τελειώσει και ξεκαθαρίσματος και ανασύνταξης του εσωτερικού του κόσμου. Η γνώμη μου είναι ότι όταν χωρίζουμε, είτε από μια σχέση που είναι μερικούς μήνες, είτε από μια σχέση που είναι μερικά χρόνια, ή μια ακόμη χειρότερα από μια σχέση που είναι πολλά χρόνια, ακόμη χειρότερα με την έννοια ότι θες πολύ περισσότερο χρόνο να ξεπεράσεις μια σχέση 10 χρόνων, 15 χρόνων, 20 χρόνων, από μια σχέση 6 μηνών, 10 μηνών, 1 χρόνου, 2 χρόνων κλπ. Όταν χωρίζουμε πρέπει να αφήσουμε στον εαυτό μας το χρόνο μας για να μπορέσουμε να χωνέψουμε τη σοβαρή αλλαγή στη ζωή μας, να χωνέψουμε το γεγονός ότι εκεί που είμαστε σε σχέση πλέον δεν είμαστε σε σχέση και ξαναλέω ακόμη και αν, δεν είμαστε, ακόμη και αν είμαστε εμείς που έχουμε επιλέξει να χωρίσουμε πάλι χρειαζόμαστε το διάστημα πένθους γιατί συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι σε συνδυασμό με, το, με την πρώτη προϋπόθεση, ότι αρκετοί άνθρωποι, ενώ είναι ήδη μέσα σε σχέση ή σε γάμο ή σε μακροχρόνια σχέση, φλερτάρουν, βρίσκουν ένα καινούριο τέρι, παρατούν το προηγούμενο και συνεχίζουν με το επόμενο χωρί να δώσουν καθόλου χρόνο στον εαυτό του να πενθύσει τη σχέση που έχει τελειώσει. Εκτό του ότι δεν είναι καλή ιδέα να απατούμε τον την σύντροφό μα, επίση απατούμε και τον εαυτό μα και ξαπατούμε και τον εαυτό μα και τον νέο σύντροφο. Όταν δεν δίνουμε στον εαυτό μα τον χρόνο να πενθήσουμε μια σχέση που έχει τελειώσει. Πόσο καιρό παίρνει μια σχέση που έχει τελειώσει για πόσο καιρό παίρνει το πένθος για μια σχέση που έχει τελειώσει, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, εξαρτάται από τον άνθρωπο, από την χαρακτήρα του, την προσωπικότητα του, την ιδιοσυγκρασία του, από τις εμπειρίες του, εξαρτάται από τη σχέση, τι είδου σχέση ήταν, πόσο στενή σχέση ήταν, πόσο πολύ καιρό διάρκεια αυτή η σχέση, εξαρτάται από τι μαθήματα έχει να πάρει ο καθένας από το χωρισμό και από τη σχέση, είναι εξαρτάται από πάρα πολλού παράγοντες. Θα έλεγα όμως ότι σε μια μακρόχρονη σχέση και έχουμε πει ότι οι μακρόχρονες σχέσεις είναι από έξι μήνες και πάνω με βάση τον τρόπο που ε, κατηγοριοποιούμε τις σχέσεις στις μέρες μας, με από μια μακρόχρονη σχέση όταν χωρίσεις θες τουλάχιστον ένα εξάμεινο. Όχι ότι θα είσαι χάλια για ένα εξάμεινο, όχι ότι θα κλαις και θα πενθείς για ένα εξάμεινο, αλλά χρειάζεσαι τουλάχιστον ένα εξάμεινο να βρεις τα, τις ισορροπίες σου, να έρθεις τα ίσα σου. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, ο καθένα κάνει ό,τι νομίζει, κάνει όπω νιώθει. Αλλά όφιλα να πω αυτά τα δύο πρώτα στοιχεία, ότι εάν είσαι σε σχέση ήδη ή αν έχεις μόλις χωρίσει, δεν ασχολείσαι με αυτόν αυτή που σε φλερτάρει. Πες ότι είσαι σε διάθεση και σε συνθήκη που θέλεις να δημιουργήσεις μια ερωτική σχέση. Είσαι? Ξαναλέω, είσαι? <χει> Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι θέλουν να έχουν σχέση ή λένε ότι θέλουν να έχουν σχέση, αλλά κατά δεν θέλουν. Ίσως γιατί έχουν πάρα πολλά στο πιάτο τους αυτή την περίοδο, μπορεί να έχουν μια πολύ, ε, πολύ απαιτητική καριέρα, μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα οικογενειακά με τους γονείς τους, με τα αδέρφια τους, με τα παιδιά τους, εάν έχουν τα οποία να απαιτούν πολύ χρόνο και ενέργεια, ή μπορεί να περνούν μια φάση στην οποία να έχουν κάποια διαταραχή συναισθήματος. Για παράδειγμα μια χώδη διαταραχή ή μια διαταραχή καταθλιπτική που να μην έχουν ενέργεια για να δώσουν σε μια σχέση. Άρα εσύ που λες ότι είσαι να κάνεις σχέση, εσύ που λες ότι είσαι έτοιμος να κάνεις σχέση, εσύ που είσαι σίγουρος, που είσαι σίγουρη ότι μπα εγώ θέλω πάρα πολύ να κάνω σχέση, ψάξ το λίγο. Μήπω και δεν είσαι. Και δεν είναι κακό κάποιο να μην είναι έτοιμο να κάνει σχέση ή να μην θέλει να κάνει σχέση. Στην κοινωνία μας έχουμε μάθει, στην εποχή μας έχουμε μάθει να θεωρούμε ότι πρέπει συνέχεια να προσπαθούμε για καινούργια πράγματα. Να να βρω μια καλύτερη δουλειά, να βρω ένα καλύτερο τέρι, να, βρω, να αγοράσω ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, να βρω ένα μεγαλύτερο σπίτι. Έχουμε έτσι μια ηλιστική και ανταγωνιστική προσέγγιση της ζωής και δεν τη βλέπουμε με πνευματικότητα. Η πνευματική αντιμετώπιση της ζωής, κατά τη γνώμη μου, είναι είναι χρήσιμο για μένα αυτό που περνάω τώρα, πόσο χρήσιμο θα είναι για την ψυχή μου, θέλω, θέλω πραγματικά, επιθυμώ πραγματικά να κάνω κάτι ή το κάνω από καταναγκασμό ή το κάνω για να ευχαριστήσω τους άλλους ή το κάνω γιατί δεν θέλω να παραδεχθώ τα πραγματικά μου κίνητρα. Γιατί να σας πω υπάρχει και το άλλο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σεξουαλικέ ορμέ και επιθυμίε, αλλά δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση. Αυτοί οι άνθρωποι οφείλουν να είναι ειλικρινεί και στον εαυτό του, αλλά και στου άλλου ανθρώπου με του οποίου συνδιαλέγονται, για το ότι εγώ σε αυτή τη φάση θέλω μόνο αυτό. Και αν θέλει μόνο αυτό, πρέπει να είσαι πάρα πολύ ξεκάθαρο, πάρα πολύ ξεκάθαρη, ούτω ώστε να μην αφήσει τον άλλο, να μην αφήσει την άλλη να χτίσει προσδοκίε Προσπαθώντα ε, προσπαθώντας να πουλήσεις συνέστημα για να πάρεις σεξ. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι ξεκίνησε αυτό το βίντεο διαφορετικά από όσο περίμενε η φίλη που έκανε το ερώτημα για το πώς διαχειριζόμαστε μια σχέση και δεν είναι τυχαίο. Καταρχάς, κοιτάζουμε τον εαυτό μας πρώτα, εάν όντω είμαστε έτοιμοι για σχέση και αν όντω έχουμε καθαρά κίνητρα. Ποια είναι τα καθαρά κίνητρα για μια σχέση, είδατε τόση ώρα ασχολούμαι με εμά, δεν ασχολούμαι με τον άλλο. Τα καθαρά κίνητρα για μια σχέση είναι επιθυμώ τη συντροφικότητα. Μπορώ να ζήσω και μόνος μου και μόνη μου καλά, αλλά επιθυμώ, επιθυμώ αυτό το εξτρά που θα μου δώσει η σύνδεση ερωτική με αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο, που αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο το ξεχωρίζω από όλα τα υπόλοιπα συγκεκριμένα πρόσωπα επειδή μου αρέσει εμένα. Όχι επειδή του αρέσω εγώ, όχι επειδή είναι πρόθυμο το καινούριο πρόσωπο να συνάψει σχέση μαζί μου, όχι επειδή α, είναι καλή ιδέα. Θέλει όντω κόρη μου, θέλει γέ μου, θέλει να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο που στο γουστάρει, τον βλέπει καλά, σου κάνει, ταιριάζεται, σε ελκύει. Γιατί πάρα πολλέ φορέ μπαίνουμε καταναγκαστικά σε σχέσει. Είμαι μόνη πολύ καιρό, είμαι μόνο πολύ καιρό, έχει βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο δείχνει ενδιαφέρον. Στα τσάτρα στ πάτρα Τσάτρα-πάτρα μου κάνει, όχι ακριβώ μου κάνει, ε! Δεν κάσχευμο, ε! Δεν άσχημη, ε! Θα μπορούσα να ερωτευτώ αυτό το πρόσωπο, ή θα μπορούσα να νιώθω έλξη για αυτό το πρόσωπο, και μπαίνουμε σε μια σχέση χωρί πραγματικά να γουστάρουμε. Πάρα πολλά προβλήματα σε σχέσει, μετά, μετέπειτα, προέρχονται από αυτέ τι βιαστικέ επιλογέ του στυλ. Επιλέγω τον άλλο με βάση αν με γουστάρει. Επιλέγω τον άλλο με βάση αν με θέλει. Επιλέγω τον άλλο με βάση. Με, 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 Λαμβάνοντα υπόψη μόνο να γουστάρει εκείνος να κάνει σχέση μαζί μου ή αν έχει κάποια ανάγκη για να κάνει σχέση μαζί μου. Και έτσι φτιάχνουμε όλε αυτέ τι ωραιότατε σχέσει, τι οποίε ονομάζουμε συμβιβασμένε σχέσει μετά, ή νεκρούς γάμου ή δεν ξέρω τι άλλο, που δύο άνθρωποι είναι μαζί χωρί πραγματικά να ελκύονται ουσιαστικά ο ένα από τον άλλον. Μπορεί να έχουν καλύψει προσωρινά κάποιε ανασφάλειε του και ανάγκε του στην αρχή τη γνωριμία, αλλά στην πορεία τη σχέση. Συμβιώνουμε με κάποιον άγνωστο. Και όπω σα έχω πει και σε ένα άλλο βίντεο, πώ αντιμετωπίζω ένα ξαφνικό χωρισμό. Ο γιο μου είπε κάποια ζευγάρια είναι σαν να είναι παίχτε από τηλεπαιχνίδι που του έχουν βάλει τυχαία μαζί για να δουν αν ταιριάζουν. Λοιπόν, όταν γνωρίζω ένα νέο άνθρωπο, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι. Έχω όλο το χρόνο του κόσμου μπροστά μου. Γιατί? Γιατί αν αυτός ο νέος άνθρωπος που γνωρίζω, αν δεν του δοθώ σήμερα αν δεν του δοθώ αύριο, και τα λέω να του δοθώ, δεν εννοώ μόνο σωματικά και φυσικά ε, και σωματικά, ε, σω, ερωτικά, ενώ αν δεν του δώσω όλη την προσοχή, όλη τη σημασία που θέλει, αν δεν ασχοληθώ, αν δεν εστιαστώ πάνω του, αυτό ο άνθρωπο την επόμενη μέρα θα ασχοληθεί με έναν άλλον άνθρωπο, σημαίνει ότι δεν γουστάρει πραγματικά εμένα, σημαίνει ότι απλώ θέλει παιχνίδι. Και δεν, θα, δεν έχω να χάσω και τίποτα αν το παίρνω αργά. Πραγματικά δεν έχω να χάσω τίποτα αν το παίρνω αργά. Η γνώμη μου είναι να το παίρνω αργά αργά και σταθερά. Όχι να καθυστερούμε επίτηδες τη γνωριμία, αλλά να, να, έχουμε μια, να παίρνουμε μια δόση, ρε παιδί μου, επαφής με τον άλλο, που μπορεί αυτή να είναι ένας καφές που θα πάμε να πιούμε, Μπορεί να είναι μια συζήτηση που θα έχουμε από το τηλέφωνο που να διαρκέσει, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μισή ώρα, 45 λεπτά. Μπορεί να είναι μια ανταλλαγή email, επιστολών. Εντάξει, με το χειδωμί δεν νομίζω να υποστέλει κάποιο επιστολέ, email. Τι μπορεί να είναι και διαδικτυακή γνωριμία. Έχω μια επαφή με αυτόν τον άνθρωπο και μετά παίρνω τον χρόνο μου για να χωνέψω αυτό που ένιωσα, αυτό που βίωσα, αυτό που είδα, αυτό που προσέλαβα, αυτό που πήρα. Τι είναι αυτό που πήρα. Ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο, τι γνωρίζω για αυτόν τον άνθρωπο μέχρι τώρα, Πώ ένιωθα μιλώντα με αυτόν τον άνθρωπο. Μου αρέσει αυτό ο άνθρωπο εξωτερικά. Μου αρέσει αυτό ο άνθρωπο εσωτερικά. Εάν δεν επέλεγε αυτό ο άνθρωπο να με φλερτάρει, θα επέλεγα εγώ να το φλερτάρω. Τέτοια ερωτήματα πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μα. Όχι αν μα θέλει ο άλλο. Αν θα τον θέλαμε εμεί. Όχι αν το θέλουμε. Αν θα τον θέλαμε. Γιατί θα σα το πω, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρξει ερωτική έλξη μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν ε, ε, ταιριαστούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς, γιατί ακριβώς ε, οι άνθρωποι είμαστε ζώα στην ουσία, δηλαδή ε, ε, έχουμε τέτοια ενστιχτα αναπαραγωγής ε, μέσα μας, που δεν είναι δύσκολο να έχουμε μια ερωτική επαφή με ένα πρόσωπο του φίλου από το οποίο ελκυόμαστε. Δεν είναι δύσκολο. Ε, δηλαδή να γίνει τσάτρα τσάντρα-πάτρα ταιριασμά. Τα αυθεντικά ταιριάσματα όμως τα αυθεντικά ταιριάσματα, δηλαδή που πραγματικά να υπάρχει αγνή επιθυμία, γουστάρω να είμαι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γουστάρω ερωτικά τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί το συγκεκριμένο, για όλο αυτό το συγκεκριμένο πακέτο και όλη αυτή την ενέργεια που μου βγάζει, δεν γίνονται εύκολα. Δηλαδή, μπορεί να μα ελκύουν ερωτικά άτομα από το φίλο που μα ενδιαφέρει, κάτω από ιδανικέ συνθήκε, μπορεί να μα ελκύουν, ξέρω εγώ, 5 στου αλλά εκείνο ο ένα ή εκείνη η μία που θα μα συγκλονίσει ερωτικά, μπορεί να είναι ένα στου εκατό, ένα στου χίλια, ένας χιλίου, ένα στου δέκα Δεν είναι δύσκολο πράγμα η ερωτική έλξη. Το θέμα είναι το τέριασμα να είναι ε, ολοκληρωτικό, δηλαδή να μην είναι μόνο σωματικό, να μην είναι μόνο διανοητικό, να μην είναι μόνο πνευματικό, να μην είναι μόνο συναισθηματικό, να είναι όλα μαζί. Και εδώ ερχόμαστε στο πιο βασικό τέριασμα, κατά τη γνώμη μου, που είναι ταιριάζουμε στις απόψεις, στις αρχές, στις ιδέες. Θέλουμε τα ίδια πράγματα από τη ζωή. Βαδίζουμε στον ίδιο πνευματικό δρόμο. Ξέρω ότι αυτό το βίντεο αναφέρεται ε, κυρίως στα μέλη του καναλιού, που τα μέλη του καναλιού εδώ στο YouTube... Γνωρίζουν ότι ασχολούμαστε με την προσπάθεια να γίνουμε όσο πιο πνευματικοί ανθρωποι, είμαστε ή να είμαστε σε ένα πνευματικό δρόμο. Για μένα παίζει πάρα πολύ ρόλο η πνευματικότητα. Το spirituality. Δηλαδή, είμαστε δύο άνθρωποι που. Ε, Είμαστε και οι δύο φιλάνθρωποι, είμαστε και οι δύο ανθρωπιστέ, είμαστε και οι δύο εναντίον του ρατσισμού, είμαστε και οι δύο εναντίον τη ομοφοβία, είμαστε και οι δύο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είμαστε και οι δύο δύο άνθρωποι που βλέπουμε τον κόσμο από το ίδιο μάτι. Δεν γίνεται να είναι ο ένα ρατσιστή και ο άλλο να μην είναι και να ταιριάξουν μαζί. Δεν γίνεται ο ένα να είναι. Uh, Πώ να το πω, να έχει μια συγκεκριμένη αρχή και αξία στη ζωή του και άλλο να έχει την ακριβώ αντίθετη. Εκεί υπάρχει σύγκρουση, υπάρχει clash. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ταιριάζουμε και πνευματικά. Ε, οπότε, αν δώσουμε στον εαυτό μα όλον αυτόν τον χρόνο να μπορέσει να σκανάρει και να, να ελέγξει όχι αν μας θέλει ο άλλος, αν τον θέλουμε εμείς και αν μας κάνει ο άλλος. Και να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να καταλήξουμε στο ότι μας κάνει ο άλλος, αλλά να μην τον κουστάρουμε. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε σχέση. Μπορεί να καταλήξουμε στο ότι γουστάρουμε τον άλλον, αλλά δεν μας γουστάρει αυτός. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχέση. Μπορεί να καταλήξουμε στο ότι υπάρχει πνευματικό τέριασμα, αλλά δεν υπάρχει ερωτική έλξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχέση. Και επίσης κάτι πάρα πολύ βασικό που θέλω να το έχετε έτσι μέσα στο μυαλό σας και οι άνδρες και οι γυναίκες, κυρίως οι γυναίκες. Γιατί και στην Κύπρο και στην Ελλάδα μας έχουν μεγαλώσει με μια νοτροπία το ότι άμα είσαι πολύ καλή κοπέλα θα βρεις ένα πολύ καλό άνδρα, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Κάποιο ο οποίο μας φλεστάρει. Κάποιο ο οποίο κάνει μια πρώτη κίνηση για να γνωριστούμε δεν είναι υποχρεωμένο να τα φτιάξει μαζί μα και δεν είναι υποχρεωμένο να μα παντρευτεί. Δεν μας χρωστάει κάτι κάποιος ο οποίος ψάχνει να γνωριστούμε. Μπορεί γνωρι, γνωρίζοντάς μας να αποφασίσει ότι δεν θέλει να είναι μαζί μας. Ελευθερία. Μην θεωρείτε τον οποιονδήποτε ή την οποιανδήποτε σας φλερτάρει υποχρεωμένο to go all the way. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος για να φτιάξει σχέση μαζί μας, για να συγκατοικήσει μαζί μας, για να μας παντρευτεί, για να κάνει οικογένεια μαζί μας, παιδιά, σκυλιά μαζί μας κτλ. Κανένας. Άρα μην θεωρείτε δεδομένο ότι αν κάποιος μας φλερτάρει σημαίνει ότι θα είναι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να προχωρήσει στην πλήρη σύνδεση μαζί μας. Οι άνθρωποι φλερτάρουν για να δώσουν στον εαυτό τους την ευκαιρία να κάνουν γνωριμίες με ενός ανθρώπους. Το φλερτά από μόνο του δεν σημαίνει δέσμευση, δεν σημαίνει η καμία υπόσχεση. Σημαίνει το απλό που σημαίνει θα ήθελα να γνωριστούμε. Και κανεί δεν ερωτεύεται τον άλλον βλέποντα τη φωτογραφία του στο Instagram, βλέποντα ξέρω εγώ ένα live που έχει κάνει στο Facebook. Όχι. Για να ερωτευτεί έναν άνθρωπο, τον γνωρίζει, παίρνει το χρόνο σου και αντιλαμβάνεσαι μέσω του το συναισθημάτων σου ότι μπορεί να τον ερωτευτείς και ίσω ο άλλο να μην σε έχει ερωτευτεί, άρα εκεί δεν κάνει πίσω. Δεν έχει. Τώρα για τους χρόνους που ρωτάς, τι να σου πω στο βιβλίο μου, <laughs> στο βιβλίο μου η ανατομία μιας γυναίκας, νομίζω μιλάω για τρεις μήνες φλερτ και μετά δημιουργία σχέσεις. μπορεί να μην είναι και κακή ιδέα. Δεν υπάρχει χρονικό διάστημα το οποίο ε, να πω, ξέρει, πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν τρει μήνε που να φλερτάρετε μόνο και μετά να κάνετε σχέση. Και αν κάνετε σχέση πριν του τρει μήνε, η σχέση σα θα καταδικαστεί. Ή αν περιμένετε έξι μήνε να φλερτάρετε και μετά να κάνετε σχέση, θα κάνετε μια κρυόκολη σχέση. Δεν μπορώ να πω αυτό το πράγμα. Σίγουρα όμω το σε γνωρίζω σήμερα και φτιάχνω σχέση μαζί σου χθε, δεν είναι κάτι το οποίο ε, είναι όριμο, σοβαρό και υπεύθυνο. Δηλαδή θέλουμε τουλάχιστον να περάσουν, τι να πω, 5-6 εβδομάδες συνομιλιών, συναντήσεων με κάποιον άνθρωπο για να δούμε α, την πιθανότητα να δημιουργήσουμε μια σχέση. Να, να είστε πολύ προσεκτικοί, beware που λέω στα αγγλικά, beware. Να είστε προσεκτικοί από τι σχέσει που ξεκινάνε απότομα. Όσο απότομα ξεκινάνε, όσο άξαφνα ξεκινάνε, τόσο άξαφνα μπορεί και να τελειώσουν. Και να πιέζουμε τον εαυτό μας σε μια καινούργια γνωριμία, να, ε, να δίνουμε έμφαση και να εστιάζουμε στο «μας γουστάρει πραγματικά ο άλλο. Θε... Αχ, τι είπα! Α, γλώσσα λανθάνουσα. Λο, γλώσσα λανθάνουσα. Το, το ελάττωμα. Το Φέρνει στην επιφάνεια. Θα δίνουμε έμφαση στο αν μα αρέσει αυτό ο άνθρωπο εμά, μα ενδιαφέρει αυτό ο άνθρωπο εμά, μα ελκύει αυτό ο άνθρωπο εμά. Ταιριάζουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Και όχι αν μα θέλει. Α, με θέλει! Α, και εδώ πολύ ευτυχισμένη επειδή με θέλει. Όχι, μάνα μου. Η ευτυχία σου δεν θα είναι επειδή σε θέλει. Η ευτυχία σου πρώτα απ' όλα θα είναι επειδή θέλει εσύ τον εαυτό σου. Και η ευτυχία σου δεν θα διαταραχθεί αν δημιουργήσει μια σχέση με έναν άνθρωπο που πραγματικά γουστάρει και πραγματικά σε γουστάρει και πραγματικά ταιριάζεται. Πρέπει να βγάλουμε επιτέλου από το μυαλό μα ότι πρέπει να έχουμε άνδρα ή γυναίκα για να είμαστε καλά, ή μόνο αν είμαστε μέσα σε σχέση μπορούμε να είμαστε ευτυχεί, ή ότι οι ερωτικέ σχέσει και ο έρωτα φαίνεται την ευτυχία. Όχι. Είμαστε πολύ τυχεροί όταν οι ερωτικές σχέσεις και ο έρωτας δεν διαταράζουν τη με τόσο πολύ κόπο αποκτημένη ευτυχία μας. Περισσότερο για αυτό το θέμα φυσικά στο καινούργιο βιβλίο που θα γράψω κάποια στιγμή. Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσω. Φιλιά. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Α, και καλό τρίμερο. Γεια. Yeah.